Ωστόσο, θέλω λίγο να πάμε. Μιλάμε βέβαια για αυτή την, για τις ξεχωριστές συνήθειες των κριτικών αυτή την περίοδο και για τα έθιμα, την παράδοσή μας που βγαίνει σε πολλές περιπτώσεις και προς τα έξω, από την περιφέρεια Κρήτης, στους κατατόπους, πανελλαδικά μιλάω, πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους κριτών, αλλά βέβαια θέλω να εστιάσουμε λίγο και στα έθιμα και στις παραδόσεις και στα κάλαντα άλλων περιοχών, όπως είναι οι Θρακιώτες. Σωστά. Τι έχουμε? Λοιπόν, έχουμε το Σύλλογο Θρακιωτών στο Ανόβερο, ναι. Οι οποίοι ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες και τραγούδησαν τα θρακιώτικα κάλαντα μπροστά από ένα πολύ σημαντικό μνημείο, στέλνοντας μηνύματα αγάπης για καλά Χριστούγεννα. Δεν είναι αυτό μόνο το ξεχωριστό. Είναι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μας παρακολουθούν γενικά, παρακολουθούν τις πρωτοβουλίες μας, το γεγονός ότι συνδεόμαστε με πολλές περιοχές, συνομιλούμε, επικοινωνούμε, μας έστειλαν μήνυμα. Θέλησα να επικοινωνήσουν, ωστόσο θα μας βάλουν λίγο στο κλίμα και μετά θα παρακολουθήσουμε λίγο αυτό το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που μας έστειλαν. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτά ήταν τα κάλαντα και επειδή οι Θρακιώτες της Γερμανίας παρακολουθούν την εκπομπή μας γενικά, έχουμε δημιουργήσει και μια όμορφη επαφή και σχέση, πάμε να παρακολουθήσουμε και ένα μήνυμα, σωστά Εύη, το οποίο μας έστειλε ο πρόεδρος. Ο κύριος Δημήτρος Χατζόγλου από το Ανόβερο. Για να δούμε, για να παρακολουθήσουμε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρος Χατζόγλου, είμαι ο πρόεδρος του Θρακιώτικου Συλλόγου του Ορφέας στο Ανόβερο της Γερμανίας, ενός πολιτιστικού συλλόγου που σε λίγες μέρες με τη νέα χρονιά που έρχεται κλείνει 40 χρόνια προσφοράς στο όνομα της Θράκης. Στη δεκαετία, τέλη δεκαετία του 60, αρχές του 70, οι μετανάστες, οι πατεράδες μας κατέφτασαν εδώ στο Ανόβερο και φρόντισαν να ιδρύσουν ένα σύλλογο, ένα πολιτιστικό σύλλογο κάτω από τον οποίο θα βρίσκονται, θα συναντιόνται, θα θυμούνται την πατρίδα και δεν θα ξεχνάνε αυτό που είναι, Θρακιώτες. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε με τα νέα παιδιά. Πάντα να τους θυμίζουμε ότι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να είμαστε, είμαστε Θρακιώτες. Μετανάστευση, μια πληγή που ματώνει την Ελλάδα δεκαετίες τώρα, συνεχίζει και να ματώνει και τώρα που μιλάμε, στις μέρες μας μεταναστεύει νέος κόσμος. Λυπηρό, αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέρες που είναι, να ευχηθούμε καλές γιορτές και υγεία σε όλους. Το βίντεο που είδατε ήταν μια αφορμή το ένα ταξίδι που κάναμε μέλη του Συλλόγου του Ανοβέρου στις Βρυξέλλες για να βρεθούμε στο γλέντι που έκανε ο τοπικός εκεί σύλλογος, Θρακιώτικος, ο Θρακιώτικος Σύλλογος των Βρυξελών, ένας πολύ δυναμικός σύλλογος, και μια και που βρεθήκαμε εκεί είπαμε να πούμε τα κάλαντα, τα Θρακιώτικα. Στον τόπο μας στη Θράκη, στα χωριά μας, κάθε χωριό έχει τα δικά του κάλαντα, κάθε περιοχή έχει τα δικά της καλάντα. Το τραγούδι που ακούσατε είναι, πιστεύω, αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη Θράκη. Θα στείλω τους χαιρετισμούς μου και τις ευχές μου σε όλη την Κρήτη
Με τους κριτικούς οι σχέσεις μας είναι πολύ δυνατές από ανέκαθεν και θα πω καλά Χριστούγεννα, υγεία σε όλους και η νέα χρονιά που θα έρθει να μας βρει όλους με υγεία, χαρά και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Έχετε τους χαιρετισμούς από όλους τους στρατιώτες του Ανοβέρου εδώ στην πόλη μας. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, όταν μας στέλνει κάποιος ένα βίντεο 2-3 λεπτά, η αλήθεια είναι πως το μοντάρουμε λίγο για να μειωθεί η χρονική διάρκεια. Ωστόσο, πραγματικά υποχρεωμένοι ήμασταν να προβάλλουμε αυτό το βίντεο σε όλη του τη διάρκεια, χωρίς να κόψουμε κάτι, χωρίς να περιορίσουμε λίγο αυτά που είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν,